να χειροπέδες έβγαλαν από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Θέρμης στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πατέρα παιδιού που αρνήθηκε να επιδείξει το self-test. Συγκεκριμένα, ο πατέρας φέρεται να ήθελε το παιδί του να εισέλθει στο σχολείο χωρίς να προσκομίσει τη βεβαίωση του αρνητικού τεστ του παιδιού του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και κατ' επέκταση να κληθεί ελληνική αστυνομία. Κατά την προσαγωγή του στον εισαγγελέα με χειροπέδες, ο πατέρας είπε πως δεν είναι αρνητής, όπως τον αποκάλεσαν οι δημοσιογράφοι, πιστεύει στην ύπαρξη του κορονοϊού, αλλά είναι κατά της μάσκας και των self-test. «Έχουμε κάνει ανάκληση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων», δήλωσε, ενώ τόνισε ότι έχει κάνει τα άλλα εμβόλια, αλλά δεν θα κάνει αυτό για τον κορονοϊό, καθώς είναι αμφιβόλου προελεύσεως και κανείς δεν παίρνει ευθύνες γι' αυτό. Οι απαντήσεις του πατέρα ήταν αποστομωτικές και ψύχρεμες, αλλά στην πλειοψηφία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επέλεξαν να τον παρουσιάσουν ως αρνητή του εμβολίου, αντιεμβολιαστή, άκρο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Κάνατε φασαρία όμως. Πήγα στο σχολείο να βάλω το παιδί μου να κάνει μάθημα, έτσι. Mm-hmm. Όμορφα και ωραία όπως πρέπει να γίνεται, και αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα του καθενός Έλληνα πολίτη. Είχατε self-test όμως? Δεν είχα self-test. Δεν φοράμε τη μάσκα, διότι έχουμε ανακαλέσει τους αντιπροσώπους μας. Δεν έχουμε αντιπροσώπους. Έχουμε κάνει ανάκληση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων. Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει κορονοϊός, δεν θέλετε να φοράτε μάσκα, δεν κάνετε εμβόλιο? Είστε αρνητής του εμβολίου? Υπάρχει. AIDS υπάρχει, κυρία. Θέλω να πω. Γνωρίζετε αν υπάρχει AIDS? Δεν πρέπει το παιδί να έχει τα μέτρα αυτά που έχουν και κατά τα άλλα παιδιά στο σχολείο. Κατά την άποψή μου, όχι. Είστε αρνητής λοιπόν? Δεν είμαι αρνητής. Όχι, δεν λέγομαι αρνητής. Για τα εμβόλια, για τα εμβόλια. Ούτε για τα εμβόλια είμαι αρνητής. Είμαι ταξιδευτής, έχω κάνει εμβόλια τύφου, έχω κάνει υπατήτιδας, έχω κάνει κίτρινου πυρετού. Αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο όμως είναι αμφιβόλου προελεύσεως, δεν παίρνει ευθύνη κανείς. Οπότε δεν είμαι ανεύθυνος αν δεν το κάνω. Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε με το παιδί, από εδώ και πέρα? Θα συνεχίσω να το στέλνω σχολείο κανονικά με το ζόρι όπως έκανα σήμερα. Γι' αυτό και μου φόρεσαν εδώ τα σίδερα. Ναι, αλλά το παιδί έκανε μάθημα σήμερα. Έκανε, φυσικά. Έκανε μάθημα σήμερα το παιδί κανονικά μέσα στην τάξη. Κανονικότατα. Και στη διευθύντρια της. Όχι, δεν επιτέθηκα. Όχι, την παραμέρισα γιατί μου έκλεινε το δρόμο από το σχολείο των Ελλήνων. Δεν είναι δικό της το σχολείο. Είναι υπάλληλος μου και εσάς, υπάλληλός μας. Και οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Η δουλειά της είναι να κάνει διδασκαλία και να ενισχύσει την ψυχολογία των παιδιών μέσα σε αυτό το δύσκολο κόσμο που ζούμε. Δεν θα πρέπει όμως να ακολουθήσουμε τις παγκόσμιες οδηγίες για την υγεία μας, γιατί εσείς μπορεί να μην πιστεύετε. Μπορεί να το αρνείστε, αρνηστείς, λέτε δεν είστε, αλλά δημιουργείται ένα πρόβλημα όμως με τη στάση σας. Με τη στάση μου δημιουργώ πρόβλημα? Σε ποιον, κυρία? Αρχικά το παιδί σας που ήταν πόσες ώρες μόνο του στην αυλή, στεναχωρημένο. Δεν ήταν μόνο του στεναχωρημένο. Σας είπα ότι το παιδί μου μπήκε να κάνει μάθημα. Με ποιες κατηγορίες οδηγήσετε τώρα? Ποιες είναι οι κατηγορίες? Είναι για τη διατάραξη της λειτουργίας του σχολείου και για τη μη χρήση self-test και...